Καλημέρα! Κάθε μέρα δεν γίνεται να είμαστε με τη θετική διάθεση και με στην τρελή χαρά και καλά κάνει και δεν είναι αυτό μεταξύ μας. Τι κάνουμε τις μέρες που δεν έχουμε διάθεση? Αν θέλεις να μάθεις την απάντηση, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τις ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι? Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σου Γεωργία, καλημέρα. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, προσδεστής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά, Δευτέρα έως Κυριακή, μέσα από την σελίδα της παρέας του Coach The Day στο Facebook για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα θα μιλήσουμε για ενέργεια, θα μιλήσουμε για διάθεση όχι όμως σε θετική, αρνητική. Στις τελευταίες μέρες δεν ξέρω αν φάνηκε στο βίντεο, αλλά γενικότερα δεν είμαι στα καλύτερά μου, δεν έχω ενέργεια. Και αν θυμάσαι το βιντεάκι που κάναμε τις προάλλες για το πώς το καράτε άλλαξε τη ζωή μου, έρχεται ακόμη μια φορά να το επιβεβαιώσει. Λοιπόν, στις τελευταίες μέρες είπαμε δεν είχα πολύ ενέργεια, ακόμη και στην προπόνηση, εκείνη η έκρηξη, εκείνο αυτό που υποτίθεται πρέπει να νιώθεις το τσακ για να βγάλεις όλη την ενέργεια, δεν έβγαινε με τίποτα. Βρε, τι να λέει ο δάσκαλος, πάμε, φανταστείτε το, ρωματιστείτε το, νιώστε το πριν κάνετε την άσκηση, έτσι ώστε πάνω στην άσκηση να το έχετε σαν φάρο, τίποτα δεν έβγαινε και απογοητεύτηκα. Ξαφνικά χθες όμως, κάποια στιγμή από το μεσημέρι και μετά, να είμαι σε μια ευδαιμονία, σε μια άλλη κατάσταση. Ήμουνα λες και είχα πάρει το πρώτο μετάλλιο σε αγώνες, λες και είχα κερδίσει το λότο. Γενικότερα ήμουνα σε άλλη διάσταση. Πώς λοιπόν, όταν είμαστε σε μια κατάσταση αρνητικής ενέργειας, μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε? Γιατί είπαμε ότι δεν θα είμαστε κάθε μέρα με στερεή χαρά. Εκείνες οι μέρες που είμαστε κάτω, τι κάνουμε? Ψάχνουμε. Ψάχνουμε και τι ψάχνουμε? Ψάχνουμε με ερωτήσεις. Όλες αυτές τις μέρες υπήρχαν διαδοχικά ερωτήματα γιατί και τι. Το γιατί και το τι σε αναγκάζει να φύγεις από την επιφάνεια, από την επιδερμίδα και να ψάξεις πιο βαθιά, να ψάξεις ποια είναι η καρδιά του προβλήματος. Και εκεί, όπως μας λέει και ο δάσκαλος, θα καταλάβεις ότι η όλη διαδικασία των συναισθημάτων είναι μια αλυσίδα διαδοχική συναισθημάτων και σκέψεων. Αυτές λοιπόν οι σκέψεις που κάνεις τροφοδοτούν κάποια συναισθήματα, τα συναισθήματα τροφοδοτούν άλλες σκέψεις και πάει λέγοντας μια άλλη ιδιωτική αντίδραση. Αν λοιπόν την ώρα που δεν είσαι καλά, αντί να χτυπιέσαι και να λες γιατί δεν είμαι καλά, γιατί δεν είμαι καλά, αρχίζεις και να κάνεις ερωτήσεις. Γιατί δεν είμαι καλά, γιατί δεν έχω ενέργεια, τι έκανα λίγο πριν ή τις προηγούμενες μέρες και δεν έχω ενέργεια, γιατί τώρα δεν έχω ενώ τις προηγούμενες μέρες είχα, τι άλλαξε. Τι έκανα, τι είπα, τι σκέφτηκα, τι έφαγα, οτιδήποτε, τι πράξεις έκανα. Γενικότερα, αν αρχίσεις να ρωτάς γιατί και τι, θα αρχίσεις σιγά σιγά να βρίσκεις απαντήσεις. Και αυτές οι απαντήσεις θα σε οδηγήσουν να καταλάβεις πώς είναι όλη αυτή η διαδικασία για αλυσιδωτή, έτσι ώστε αφού καταλάβεις τι πυροδοτεί το κάθε συνέστημα, όταν θα αρχίσει το συνέστημα να βγαίνει, το αρνητικό, η αρνητική σκέψη, η αρνητική διάθεση, θα καταλάβεις, θα σου χτυπήσουν καμπανάκια πολύ νωρίτερα από ότι στο τελικό στάδιο. Έτσι θα μπορέσεις να βγάλεις εκείνο τον κρίκο τον αδύναμο και θα προσθέσεις ένα πιο ανθεκτικό, έτσι ώστε η αλυσίδα να αντέξει το βάρος, να αντέξει την πίεση. Αυτό λοιπόν είναι το μηνυματάκι μας για σήμερα. Όταν δεν έχουμε θετική διάθεση, όταν δεν είμαστε καλά, αντί να πέφτουμε και να μένουμε στα πατώματα, όπως λέει και ο δάσκαλος ο Λάκης ο Αργυρού, μέσα σε κάθε αρνητικό, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε αντικσότητα, τι έπαθα σήμερα, είμαι πολύ ενθουσιασμένος και θέλω να τα πω όλα και δεν προλαβαίνω. Μέσα σε κάθε αντικσότητα λοιπόν υπάρχει ένα θετικό στοιχείο. Ψάξε να βρεις ποιο είναι αυτό το θετικό στοιχείο, γιατί εξαιτίας αυτή η κατάσταση μάλλον θα σε οδηγήσει να καταλάβεις πράγματα που αλλιώς δεν μπορούσες. Μέσα στην τρελή χαρά δεν μπορούσες να μάθεις τον εαυτό σου. Μπορείς, αλλά όχι με την ένταση και με το βάθος που μαθαίνεις όταν είσαι στα κάτω σου. Όταν λοιπόν είμαστε στα κάτω μας, αντί να γκρινιάζουμε, ας ψάξουμε ερωτήσεις, κόντρα ερωτήσεις, γιατί και τι, και θα φτάσουμε σιγά σιγά να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Όλα μέσα στη ζωή είναι, όλα χρειάζονται, μην τα απαρνείσαι, αποδέξου τα, αποδοχή και έτσι όλα θα πάνε καλά. Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας. Γυναικάρα μου, Αναστασία μου, καλημέρα, καλημέρα. Ελένη μου, good evening στο New York, στο Manhattan. Λόρα μου καλημέρα, καλώς ήρθες στα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Μπάριέ μου καλημέρα, Ξάνθη. Βασίλη μου καλημέρα και σε σένα. Γεωργία μου καλημέρα και από εδώ. Μπάπη μου καλημέρα, τα φιλιά μας στη Δράμα. Μαρία μου καλημέρα, φιλιά πολλά.
Ο Μέρου, δεν βλέπω και καλά τα γυαλιά μου, το άτιμα. Δεν θέλω να τα βάλω, δεν τα βάζω. Λοιπόν, Νίκο μου, καλημέρα. Τα φιλιά μας στη Ρόδο. Μαρία μου και σε σένα. Ευαγγελία μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, ό,τι και να κάνετε. star38fm.gr. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 8. Συζητάμε αυτά, όλα τα θέματα που αρχίζουμε και αναλύουμε εδώ πέρα. Για να ακούσετε έντεχνη ελληνική μουσική, αλλά και την πληροφορία που μπορεί να μας αλλάξει την πορεία. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Να χαμογελάτε, ρε! Χαμογελάτε, γιατί είναι μεταδοτικό. Θα γυρίζει πίσω πολλαπλάσιο σε εσάς. Κάντε τους άλλους να περνάνε καλά και θα περνάτε αυτομάτως και εσείς καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα, Ελλάδα! Καλημέρα, Κύπρος! Καλημέρα, κόσμε! Φιλιά πολλά, γεια σας!